με πολύ θλίψη μαθαίνουμε ότι στην Ουκρανία αυτή η σχισματικο-αιρετική λεγόμενη εκκλησία που έφτιαξε δυστυχώς το Οικουμενικό Πατριαρχείο μας και τους έδωσε και αυτοκεφαλία, η οποία είναι αχειροτόνητη και δεν υπάρχει ουσιαστικά τίποτε εκκλησιαστικό σε αυτούς. Αντίθετα, υπάρχει μία προϊστορία και μία σύνδεση με τους Ναζί. Αυτοί οι άνθρωποι άρχισαν και σκοτώνουν πλέον τους πραγματικά ανθρώπους της Εκκλησίας, τους Ορθοδόξους αρχιερείς και ιερείς, και αρπάζουν τις εκκλησίες και μάλιστα και την Λαύρα του Κιέβου, την περίφημη Πετσέρσκα για Λαύρα, με φυσικά τη συνδρομή του Προέδρου που έχουν εκεί και βεβαίως και με δυστυχώς τις ευλογίες της Αμερικής, όλων αυτών και τις ανοχές, δυστυχώς και ημών και της Εκκλησίας μας. Οφείλουμε να διαμαρτυρηθούμε και να παρακαλέσουμε τον Θεό να σταματήσουν αυτοί οι διωγμοί και οι αρπαγές από όλους αυτούς τους αλλόφρονας, οι οποίοι κινούνται βεβαίως από τους ιονιστές, από όλους αυτούς τους εχθρούς της Εκκλησίας και έχουν σαν σκοπό βέβαια να διαλύσουν την τοπική Εκκλησία και της Ουκρανίας. Όμως ζει Κύριος ο Θεός και πάντα η Εκκλησία είναι διωκωμένη και μέσα από τα αίματα των Αγίων Μαρτύρων τρέφεται και ζει και θα ζει στους αιώνας. Αυτοί όμως που τα κάνουν αυτά βεβαίως θα έχουν μεγάλη καταδίκη από τον Θεό. Αλλά και όλοι όσοι συμπράττουν και συνέπραξαν και δυστυχώς και η δική μας η Εκκλησία η Ελληνική τους αναγνώρισε, πράγμα απαράδεκτο. Και εμείς όλοι οφείλουμε να διαμαρτυρόμαστε και να λέμε την αλήθεια, ότι όλοι αυτοί δεν είναι Εκκλησία, αλλά είναι ένα ψευδοεκκλησιαστικό μόρφωμα και η αληθινή Εκκλησία είναι αυτή που υπάρχει και υπήρχε υπό τον Αρχιεπίσκοπο τον Κανονικό που υπήρχε εκεί, τον Ονούφριο, και τον οποίον μέχρι προσφάτως ανεγνώριζε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο και όλη η Ορθοδοξία. Ευχόμαστε λοιπόν και προσευχόμαστε να σταματήσει αυτός ο διωγμός και να επανέλθουν όλα τα πράγματα στην κανονική τάξη. Δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, προσωπικά δηλαδή, αλλά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με όλα αυτά που γίνονται από το Πατριαρχείο και από τη δική μας την Εκκλησία, η αναγνώριση δηλαδή αυτών των ψευδοεπισκόπων, των αχειροτονήτων ή αυτοχειροτονήτων. Και οφείλουμε να το λέμε προς πάσα κατεύθυνση, να διαμαρτυρόμαστε, έτσι ώστε να σταματήσει αυτό το μέγα εκκλησιολογικό σκάνδαλο που έχει γίνει εκεί στην Ουκρανία, το οποίο είναι βεβαίως δογματικό θέμα, γιατί άπτεται της Εκκλησίας και η Εκκλησία είναι δόγμα και η πίστη μας στην μία Αγία Ορθόδοξο Εκκλησία. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευχόμαστε ο Λόγος του Θεού, ο οποίος κηρύεται συνεχώς στην Αγία μας Εκκλησία, να καρποφορεί μέσα στις ψυχές μας, και ο Κύριος, όπως ακούσαμε και στο Ιερό Ευαγγέλιο το σημερινό, που μας κήρυξε μετάνοια, να είναι πάντοτε παρόν μέσα στις ψυχές μας και να ευλογεί κάθε βήμα στη ζωή μας. Διευχών τον Αγίο Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Οφείλουμε βέβαια και εμείς να βηματίζουμε, να ακολουθούμε το Χριστό μας, γιατί δυστυχώς υπάρχει αυτή η νοοτροπία σήμερα στους χριστιανούς, να θέλουν να κάνουν ό,τι θέλουν και ο Θεός να ευλογεί αυτό που θέλουν. Όχι, οφείλουμε να κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός και να παρακαλούμε να ευλογεί Εκείνος αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε σύμφωνα με το Άγιο Θέλημά Του. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.